Χαρτί και μολύβι έχουν βγάλει οι καταναλωτές για να υπολογίσουν πού θα επενδύσουν για τη θέρμανση των σπιτιών τους μετά την πτώση στην τιμή του φυσικού αερίου. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη, καθώς το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνάει έως και 12 λεπτά το λίτρο την τιμή της βενζίνης. Σε Σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η ενεργειακή ακρίβεια, με τους πολίτες να διχάζονται μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε, και φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου πέφτει και πάλι, αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας στην Αντλία, με το ντίζελ να υπερβαίνει πλέον την τιμή της βενζίνης. Πέρυσι έβαζα 60 ευρώ γέμισε, τώρα θέλω 90-95. Μέχρι πέρυσι δεν είχα μάξι. Πήγαμε τα μέσα. Τώρα το έχουμε τελειώσει που πάρει το μάξι. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, η διαφορά μεταξύ της τιμής της αμόλυβδης και αυτής του πετρελαίου κίνησης υπερβαίνει τα 12 λεπτά. Το που συμβαίνει με το πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς, ναι, αναμφίβολα. Έχουμε δει, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και παντού, αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο. Με στόχο τη διατήρηση του κόστους κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, η αγορά αναμένει ενδεχόμενη παρέμβαση της κυβέρνησης τον Νοέμβριο στην Αντλία, η οποία υπολογίζεται μεταξύ των 15 και 18 λεπτών. Οι πρατηριούχοι πάντως προειδοποιούν για περαιτέρω αυξήσεις στα κόστη μετακίνησης. Στις τελευταίες μέρες έχει έρθει μια σταθεροποίηση, αλλά το επόμενο διάστημα αναμένουμε και άλλη αύξηση. Χρειάζεται να μειωθούν οι φόροι στο καύσιμο. Αυτό είναι. Τα επιδόματα είναι τίποτα. Οι φόροι είναι που είναι αλλοβάζουν βενζίνη. Με τη διάθεση του πετρελαίου στα νοικοκυριά ήδη σε εξέλιξη, σκεπτικισμό προκαλεί σε καταναλωτές και επαγγελματίες η αυξομοίωση στην τιμή του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια σε αυτή του ρεύματος, αλλά και το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κόσμος τρέχει να παραγγείλει πετρέλαιο για να προλάβει την τιμή. Φοβάται που θα αυξηθεί από την 1η Νοεμβρίου κατά 7 λεπτά αυτό το οποίο έδωσαν οι δύο όμιλοι, τα δύο δηληστήρια. Σημαντική ανακούφιση για τους καταναλωτές θα προσφέρει τον Νοέμβριο η ελεύθερη πτώση στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, με τη μείωση στα τιμολόγια του ρεύματος να αναμένεται ακόμα και στο 38% για κάποιες κατηγορίες καταναλωτών ανάλογα με την επιδότηση. Πρέπει να γίνουν εκπτώσεις. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο για τον απλό τον κόσμο. Από το κακό στο χειρότερο, ρε παιδιά, από τι να μου φανεί. Τι, κεριά, λάμπες, ξέρω εγώ, κάπου εκεί θα γυρίσουμε πάλι. Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ανακοίνωσε τον Νοέμβριο τιμή κιλοβατόρας μειωμένη έως και 21 λεπτά, στα 0,397 ευρώ έως 0,409 ευρώ. Η πρωτέρια θα παρέχει το ρεύμα προς 0,395 ευρώ από 0,576 ευρώ τον Οκτώβριο. Ο Ήρων προς 0,47 ευρώ την κιλοβατόρα και με έκπτωση συνέπειας 0,376 ευρώ. Η Ελπέτισον θα πουλά το ρεύμα τον επόμενο μήνα 0,38 ευρώ από 0,5905 ευρώ τον Οκτώβριο. Η Energy μείωσε την τιμή στα 0,375. Η Vattenfall έριξε την τιμή στα 0,406 ευρώ από 0,589 ευρώ αυτό το μήνα. Η Φυσικό Αέριο πήγε την τιμή στα 0,37 ευρώ από 0,59. Η Zenith μείωσε την τιμή της κιλοβατόρας κατά 20 λεπτά και θα πουλά προς 0,385 ευρώ. Η Volterra μείωσε την τιμή στα 0,428 ευρώ από 0,685 και η Ελλήν μείωσε την τιμή στα 0,395 ευρώ από 0,599. Ας ελπίσουμε ότι θα καλυτερεύσουμε. Άγνωστο παραμένει αν η πτώση της τιμής του φυσικού αερίου θα συνεχιστεί και μετά τον Νοέμβριο.